Σου Χριστίνα, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι εδώ και χαιρετίζω και όλους τους τηλεθεατές Καταρχή της εκπομπής να ρωτήσω το εξή. Για να είμαστε ευτυχισμένοι πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι. Εξαιρετική ερώτηση. Ξέρεις, ο μέχρι τώρα ο προγραμματισμός μας, mm -hmm. σε εισαγωγικά βάζουμε τη λέξη, είναι ότι πρέπει να πετύχουμε... Για να ευτυχίσουμε. Δηλαδή, αν κατακτήσουμε θέσει, αν βγάλουμε χρήματα, θα καταφέρουμε να ευτυχίσουμε. Επέτρεψε να σου πω ότι έτσι υπογράφουμε την δυστυχία μα και την αποτυχία μα γιατί. Γιατί, ό,τι και να καταφέρουμε, πάντα θα υπάρχει μια επόμενη κορυφή για να κατακτήσουμε, που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα απολαύσουμε την επιτυχία μα, δεν θα τη χαρούμε. Και πάμε να αντιστρέψουμε λίγο την εξίσωση ότι πρέπει να ευτυχίσουμε για να πετύχουμε. Ακούγεται λίγο περίεργο. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ και συγκεκριμένα του Sean ACOR όπου είναι ερευνητή τη ευτυχία και μάλιστα έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το The Happiness Advantage. Mm -hmm. Τι έκανε λοιπόν, ε, Ερεύνησε σε επιχειρήσει ανθρώπου και άρχισαν να προσλαμβάνουν ανθρώπου με κριτήριο το βαθμό αισιοδοξία του, ευτυχία του, πόσο θετική ήταν. Mm -hmm. Την πρώτη χρονιά είχαν, η θετική ομάδα είχε 26% καλύτερα αποτελέσματα από την μη αισιοδοξία ομάδα, δεύτερη χρονιά 56% και αποδείχτηκε. Ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα και σε σε, στο επαγγελματικό τομέα και σε, στο οικονομικό τομέα. Ωραία. Οι ε, οι έστω λοιπόν ότι δεν έχουν ε, μετανοήσει οι τηλεθεατέ μα και επιμένουν στην επιτυχία και όχι στην ευτυχία. Και θέλουν αυτό, ρε παιδί μου, να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίε. Τι λάθη συνήθω κάνουμε που μα μπλοκάρουν στην καθημερινότητά μα, ώστε να μην μπορούμε να γευτούμε αυτό που είναι αυτό ο σκοπό μα, δηλαδή η επιτυχία. Δεν μπορούμε να τη γευτούμε αν δεν το βάλουμε στόχο να το γευτούμε. Θέλει, η επιτυχία και η ευτυχία θέλουν συνεχή υπενθύμηση. Ωραία. Και χρειάζεται και να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα. Αν δεν μπορούμε να το υπενθυμίσουμε στον εαυτό μα, χρειάζεται να βρούμε κάποιον ή κάτι που μπορεί και να μείνουμε δίπλα του ή δίπλα τη. Ή αν πολλέ φορέ πρόκειται για ένα βιβλίο, πολλέ φορέ πρόκειται. μπορεί να είναι ένα σεμινάριο, μπορεί να είναι ένα δωρεάν βίντεο στο YouTube. Χρειάζομαστε τρόπου να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα. Πρέπει να χαρούμε τη διαδρομή. Διαφορετικά, αν δεν χαιρόμαστε τη διαδρομή, τι κάνουμε. Συνδέομαι με πόνο τον στόχο και δυσαρέσκεια, γιατί αφού δεν το χαιρόμαστε, είναι κάτι που μα προκαλεί πόνο, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή πιθανότητα να παρατήσουμε τον στόχο, γιατί δεν μα προσφέρει χαρά, ευδαιμονία και πληρότητα. Σαν να φωτογραφίζει το γυμναστήριο τώρα. Σαν να το φωτογράφει μόλι. Θέλω καλό κορμί, σκοτώνομαι στο γυμναστήριο, δεν το απολαμβάνω καθόλου, πηγαίνω βρίζοντα, φεύγω βρίζοντα. Mm -hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, αν δεν το παρατήσω, έχω και τα επιθυμητά αποτελέσματα και κατά Ακριβώ. Ο τρόπο για να το χαρώ είναι να συνδέσω το συγκεκριμένο γεγονό, τον στόχο μου mm -hmm. και να βρω ένα ικανό γιατί πίσω από το στόχο. Τι εννοώ γιατί. Γιατί κάνω αυτό που κάνω. Γιατί θέλω να χάσω κιλά. Αν λέω απλά θέλω να χάσω κιλά και για να χάσω κιλά πρέπει να πάω στο γυμναστήριο, αυτό δεν είναι κάτι να με παρακινήσει. Δεν είναι κάτι που θα με κάνει να, α, να θυσιάσω πράγματα mm -hmm. και να νιώσω τον πόνο που απαιτείται για να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Αν όμω συνδέσω τον συγκεκριμένο στόχο και πω θέλω να δυνατήσω για να είμαι. Πιο όμορφη ή πιο όμορφη. Ή πιο υγιή, σε είναι... Αν δεν σα κάνει το όμορφο, σα πάρουμε Ακριβώς. το υγιή. Πιο υγιής. Για να ανέβει η αυτοπεποίθησή μου. Για να μπορέσω να ελκύσω έναν καλύτερο σύντροφο, μια καλύτερη σύντροφο. Και αρχίζω και βρω ικανού λόγου πίσω από τον στόχο και αρχίζει να γίνεται πιο απολαυστικό και βρίσκω λόγου για να συνεχίσω και να ξεπεράσω τα όποια εμπόδια απαιτούνται για να φτάσω στην επιτυχία. Βρήκε όντω την επιτυχία κρυμμένη στο κομμωδίνο σου. Η επιτυχία κρύβεται στο κομμωδίνο όλων μα, δίπλα μα. Και όχι μόνο υπό την έννοια έτσι, που εννοεί ο τίτλο, ότι εκεί που βάζουμε τα βιβλία για να διαβάσουμε, αλλά ο συμβολικό, αν θέλει, η συμβολική έννοια είναι ότι κρύβεται ακόμα πιο κοντά από ό,τι στο δηλαδή. κομμαδίνο μα, δίπλα μα, μέσα μα. Εκεί εν υπάρχουν όλε οι απαντήσει, αλλά ξέρει, πολλέ φορέ δεν έχουμε σκύψει στο πραγματικό μα εγώ, στον, ε, στον άνθρωπο μέσα μα που έχει αυτέ τι απαντήσει. Γιατί? Γιατί δεν το έχουμε αφαιρώσει, δεν έχουμε αφαιρώσει χρόνο και δεν έχουμε δείξει ειλικρινέ ενδιαφέρον στον ίδιο μα τον εαυτό. Πώ να μα πει τα μυστικά του. Καταλαβαίνω πολύ πάρα πολύ ωραίο το θέτη. Σκεφτόμουν μια τελευταία ερώτηση. Θέλω τοποθέτηση. Το κάθε σου κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα πρόβλημα που μας κρατάει πίσω από την επίτευξη των στόχων μας. Και mm -hmm. υπάρχει και ένα τελευταίο κεφάλαιο το οποίο είναι σε διαφορετικό μοτίβο και είναι έκπληξη. Πόσα είναι τα προβλήματα που βάζουμε, εμπά περιπτώσει, σαν εμπόδια στον εαυτό μας. Ποια είναι το βασικότερο, μάλλον. Εκτό από το ότι δεν συνδέουμε το στόχο μα με κάτι ευχάριστο, να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Το θέμα είναι η αντίληψή μα και η μετάφρασή μα, Χριστίνα, απέναντι στο πρόβλημα. Να θεωρούμε το πρόβλημα, το τροχοπέδι, τον ασταλτικό παράγοντα που θα μα φέρει μακριά από το στόχο μα. Μα το πρόβλημα, αν το πούμε διαφορετικά, το εμπόδιο είναι βασικό συστατικό στον δρόμο τη επιτυχία. Δεν υπάρχει επιτυχία χωρί εμπόδια. Το θέμα είναι πώ το βλέπουμε. Βλέπουμε την επιτυχία, συγγνώμη, βλέπουμε το εμπόδιο ω το τροχοπέδι. Ή βλέπουμε το εμπόδιο ως αυτό που μας ψηλώνει, μας κάνει πιο σοφού μα δίνει δυνατότητα να πάμε παρακάτω, να γυμνάσουμε το μη, γιατί δεν γυμνάζεται κανένα μη χωρί αντίσταση. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι πρέπει από εδώ και στο εξή να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια με την ψυχολογία τη Βούλα Πατουλίδου. Ποια είναι η γνώμη σου, <laughs> Σαφώ, γιατί ακριβώ αυτό οι άνθρωποι που έχουν πετύχει τόσο μεγάλα επιτεύγματα. ήταν πρώτοι στα κατάφεραν και δούλεψαν το μυαλό τους άλλαξαν τη μετάφρασή του απέναντι στο εμπόδιο και συνειδητοποίησαν ότι αυτό είναι που του διαφοροποιεί, διαφοροποιεί του νικητέ από του μη νικητέ. Και αν θέλετε να το πούμε σε μία, σαν μια αποθεματική φράση, διαφορά ναι. του επιτυχημένου με τον αποτυχημένο είναι ότι ενώ ο αποτυχημένο στην πρώτη αποτυχία τα παράτησε, ο επιτυχημένο στην εκατοστή αποτυχία προσπάθησε άλλη μια φορά. Αυτό που λάτρεψα στο βιβλίο είναι ότι έχει αποφθέγματα και λέξεις λέξει και εκφράσει κλειδιά στι 7 η ώρα, στα Παύλ και παρουσίαση. Σε 7 η ώρα, σε μια ώρα από τώρα. Στα Παύλη Ξημισκή, ναι. Πολύ καλή επιτυχία, ευχαριστώ που ήρθες. Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πάρα πολύ.